Είναι ένα σύγχρονο έργο που αμέσως όταν το διάβασα ένιωσα ότι με αφορά και μάλιστα επειδή γράφω θέατρο, ένιωσα πως θα ήθελα να το είχα γράψει. Μου άρεσε γιατί έχει να κάνει με τις αιμονές που ξεκινάνε από τα παιδικά χρόνια, τις αντιδράσεις μας, τις αντιστάσεις μας, το περιβάλλον, το οικογενειακό, το κοινωνικό, πώς διαμαρτυρόμαστε και πώς κρατάμε με μανία κάποιες αντιθέσεις και δεν παραδεινόμαστε. Όταν πηγαίναμε με το αυτοκίνητο, κάναμε τεστ ποιος θα κρατήσει περισσότερη ώρα τους αντίχειρες μέσα στις γροθιές. Κάναμε τεστ ποιος θα μείνει περισσότερη ώρα πάνω στις μύτες των ποδιών του. Κάναμε τεστ ποιος θα κρατήσει περισσότερη ώρα τα τσίσα του. Έχει μια επαναστατικότητα το έργο. Και νομίζω ότι μας αφορά πάρα πολύ ιδιαίτερα τώρα. Έρνε η καρφιτσά, την πέρναγα στο δέρμα και στην παλάμη, την τρύπαγα, Μια φορά αναγκαστήκαμε να πάμε τον Άντωνη στο νοσοκομείο γιατί είχε σφίξει με ένα λαστιχάκι τόσο πολύ το δάχτυλό του που. Και μετά ήταν οι σιωπές. Πρέπει σε μία ώρα να μιλήσω για 30 χρόνια. Ένας χρόνος κάθε 2 λεπτά. Αν είχαμε εναποθέσει την προσοχή μας σε κάτι άλλο, ίσως. Τίποτα από όλα αυτά να μην συνέβαιναν. Το δύσκολο πράγμα σε αυτό το έργο είναι ότι εγώ αφηγούμε αυτή την ιστορία, χωρίς να είμαι το κορίτσι με το χέρι, αλλά συγχρόνως θα πρέπει η αφήγησή μου να περιέχει και το παρόν του κοριτσιού. Δηλαδή να μεταφέρεται η εμπειρία, χωρίς όμως να συμβαίνει στη σκηνή. Σαν ηθοποιό μου δίνει το περιθώριο να υπάρχω πάνω στη σκηνή ως Θεοδώρα, ως ηθοποιός που υποδίωμαι το κορίτσι με το χέρι, αλλά και ως κορίτσι με το χέρι. Είναι συνέχεια ένα μέσα έξω σε αυτές τις τρεις πόρτες με έναν τρόπο. Ξάπλωσα στο κεφαλάρι του κρεβατιού και σήκωσα το χέρι μου ψηλά να κουμπάει στη γωνία του τοίχου. Θέλαμε να φτιάξουμε ένα σκληρό παραμύθι με λιτά μέσα, με μικρά αντικείμενα, με μικρά φωτιστικά. Η Θεοδώρα δουλεύει τη μουσική, το βίντεο, τα φώτα, τα σκηνικά αλλάζουν θέση. Όλα αυτά συμβαίνουνε. Ήθελα να υπάρχει αυτό το λευκό φόντο, η αίσθηση της έκθεσης, του ατελιέ, της γκαλερί, του εκτεθειμένου. Ανθρώπου που στο τέλος γίνεται και αντικείμενο. Και αυτός ο διάσημος καλλιτέχνης ήθελε να με γνωρίσει, να με συναντήσει. Ο Σάιμον με παρότρινε να αναβάλω την εγχείρηση για μετά τη συνάντηση. Αυτό το κορίτσι το ανακαλύπτει η σύγχρονη τέχνη, η καστική, οι συλλέκτες και γίνεται έκθεμα και αρχίζει η εκμετάλλευση αυτής της πράξης. Ζωγράφησε κάτι γραμμές. Είπε πως έψαχνε τη σύνθεση. Στις 3 η ώρα το πρωί ανοίξαμε ένα μπουκάλι κρασί, το ήπιαμε, κάλεσε ένα ταξί, πήρα σπίτι μου, σε 2 μέρες μου τηλεφώνησε και συνεχίσαμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ η σχέση που έχει με το σώμα της. Που νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερη σχέση και δεν είναι μια σχέση που τη συναντάω σε μένα ή τη συναντάει κανείς συχνά. Και είναι μια πράξη διαμαρτυρίας και αυτό με εγωιτεύει πολύ επίσης. Εκτός από τα 250.000 δολάρια που θα μου έδινε σαν αμοιβή αυτός ο μεγάλος έμπορος τέχνης, προσφέρθηκε να πληρώσει και όλα μου τα έξοδα για τα ιατρικά και ό,τι άλλο χρειαζόμουν. Επίσης προσφέρθηκε να πληρώσει τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους του σώματός μου μετά το θάνατό μου για να τα αφήσει στο νησί. Θα του τα ανταπέδιδα όλα αυτά πουλώντας του το χέρι μου.